Κατάλληλο. Επιθυμητή γονική συνένεση. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ θερμά για την αγάπη και την εμπιστοσύνη που δείχνετε σε αυτή την εκπομπή και μας φαίνεται στην κορυφή κάθε βράδυ της τηλεθέασης και πραγματικά το αισθάνομαι και σας το λέω μέσα από την καρδιά μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στη μία ακριβώς θα είναι ζωντανά εδώ ο κύριος Φώτης Κουβέλης για μία ωραία συνέντευξη. Θα τον ρωτήσουμε τα πάντα. Είχε πάει και στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Θα το ρωτήσουμε πόσο κοντά είναι στον κύριο Τσίπρα, πόσο κοντά είναι στο ΣΥΡΙΖΑ και πόσο κοντά είναι στη νέα κυβέρνηση που θα έρθει μετά τον σαρωτικό δομικό ανασχηματισμό που ετοιμάζει, φίλες και φίλοι, το Πρωθυπουργικό Επιτελείο. Σας μιλάω για έναν ανασχηματισμό όπου δεν θα πιστεύετε στα μάτια σας. Σήμερα είχα μια πολύ σημαντική επαφή, μια πηγή μου. Μου είπε πάρα πολλά πράγματα. Δεν θα πιστεύετε στα μάτια σας τι θα δείτε με τη νέα κυβέρνηση. Θα τα φέρει ο Τσίπρας όλα τούμπα, μπας και ξεκινήσει τίποτα να γίνεται σωστό και θετικό για την ελληνική κοινωνία, γιατί η κοινωνία περνάει πάρα πολύ δύσκολα, υποφέρει ο κόσμος και πρέπει κάποια στιγμή να αρχίσει να βλέπει λίγο αισιόδοξα το μέλλον. Σημαντική η καλεσμένη απόψε είναι ο κύριος Χρήστος Μπιάλας, οικονομολόγος, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Γρέβενων. Καλώς ήρθατε, τι κάνετε? Καλώς σας βρήκα, είμαι πολύ καλά. Το ίδιο εύχομαι και για σένα. Να είστε καλά, Εμίλη. Να είστε καλά, κύριε Μπιάλα. Τις καλύτερες ευχές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Γιάννης Καλιάνος, μετεωρολόγος, στέλεχος σήμερα της Νέας Δημοκρατίας. Είναι η πρώτη φορά που τον προσφωνώ στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Πριν από μερικές εβδομάδες ήταν εκπρόσωπος της Ένωσης Κεντρών. Θα το ρωτήσω, μας εξηγήσει μερικά πράγματα. Πριν από 1,5 με 2 μήνες. Καλώς ήρθατε, κύριε Καλιάνο. Πάρα πολύ για την πρόσφαση, κύριε Λιάτσο. Ο κύριος Γιάννης Σαρίδης, μηχανολόγος, βουλευτής Ένωσης Κεντρών. Τοπογράφος μηχανικός, η τρίτη φορά που σας διορθώνω, κύριε Λιάτσο. Διορθώστε με, είμαι αδιόρθωτος. Σε μερικά είμαι αδιόρθωτος. Τοπογράφος μηχανικός. Τοπογράφος. Και εγώ επιμένω μηχανολόγος. Εσύ είσαι. Δεν διορθώνομαι. Μα αναβαθμίζεσαι. Ζητώ συγγνώμη. Σα το αναβαθμίζω. Λοιπόν, είναι δίπλα στον κύριο Καλιάνο, δεν έχει καμία σημασία. Έτσι μπήκαν στη σειρά. Δεν έχει καμία σχέση. Παναγιώτης Καρκατσούλης, γραμματέας κοινοβουλευτικού έργου στο ποτάμι. Καλησπέρα. Πώς είστε? Καλησπέρα, κύριε Λίγη. Εύχομαι το ποτάμι να πηγαίνει σε ροή κανονική, γιατί ακούω διάφορα. Είχαμε και την αποχώρηση του κυρίου Φωτήλα. Ποτάμι είναι αυτό. Ποτάμι είναι αυτό, Έχει και τα ρεύματά του. Έχει και ρεύματα. Αριστεροδέξια. Έχει αριστεροδέξια. Αλλά πάει σε μια κατεύθυνση. Σωστό. Ο κύριος Δημήτρης Κυπριώτης. Πρώτη φορά τον ευχαριστώ πολύ που έρχεται στην εκπομπή. Είναι οργανωτικός γραμματέας του ΕΠΑΜ, του Ενιαίου Παλαϊκού Μετώπου. Καλώς ήρθατε. Τι κάνετε? Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ για το ΕΠΑΜ ακόμα περισσότερο, το φιλόξενο αυτό κανάλι που ακούει όλες τις φωνές, γιατί αυτό έχει μια μεγάλη σημασία. Φίλες και φίλοι, είναι σήμερα ο κύριος Κυπριώτης εδώ, το ξέρω, μου στέλνετε καθημερινά πάρα πολλά μηνύματα για τον κύριο Καζάκη. Θα τον έχω τον κύριο Καζάκη προσεχώς εδώ σε μία-δύο ώρες συνέντευξη να μας τα πει. Εδώ ακούγονται όλες οι απόψεις. Όλες οι απόψεις, δεν υπάρχει τίποτα κρυφό. Και εγώ είμαι εδώ όσο ακούγονται όλες οι απόψεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αγαπητέ Θανάση Λιρισογιάννη, δημοσιογράφος του news.gr αλλά και της Κυριακάτικης Κόντρα News από την περασμένη εβδομάδα, κάναμε συμφωνία. Το Θανάση τον ήθελα πάρα πολύ καιρό γιατί τον πιστεύω πάρα πολύ δημοσιογραφικά. Είναι από τους καλύτερους συντάκτες στο οικονομικό ρεπορτάζ και από την περασμένη Κυριακή ο Θανάσης Λισογιάννης αρθρογραφεί, ήδη θα είδατε τα δείγματά του και είχε ένα εξαιρετικό άρθρο για την Deutsche Bank, αρθρογραφεί στην Κυριακάτικη Κόντρα News. Θανάση μου, καλώς ήρθες. Καλώς σε βρήκα. Ήρθες σε μια μέρα full θεμάτων, έχουμε πολλά να πούμε. Αλλά ήθελα να ξεκινήσω. Πλούσια ημέρα. Πλούσια ημέρα. Έχουμε και το Σόιμπλε, τον οποίο έτσι πως πάει θα τον ερωτευτούμε εμείς οι Έλληνες. Να είστε βέβαιοι. Φίλες και φίλοι, θα σας πω διάφορα και την Bild θα ερωτευτούμε. Τη γερμανική εφημερίδα, μια πολύ σοβαρή εφημερίδα, πάρα πολύ σοβαρή εφημερίδα η Bild. Λέει φοβερά πράγματα και αποκαλεί τον Τζίπρα Ζητιάνο, φίλες και φίλοι. Έχουν ξεφύγει πέρα από κάθε όριο. Η χειδεολογία δηλαδή έχει φτάσει πάνω στον Όλυμπο. Αποκαλεί η Bild σε τίτλο της τον Έλληνα Πρωθυπουργό, όποιος είναι αυτός ο Πρωθυπουργός, Ζητιάνο. Χειδεολογεί και πάλι η Bild, δημοσίευσε άρθρο για τον Έλληνα Πρωθυπουργό με τίτλο «Η επιστροφή του Έλληνα Ζητιάνου». Πίσω από την Bild, να είστε σίγουροι, είναι ο Σόιμπλε. Είναι ο Σόιμπλε. Αλλά πριν πάμε σε αυτά, θέλω να έρθουμε σε μια ποινική δίωξη που ασκήθηκε, εδώ είδαμε το Σόιμπλε, κατά του κυρίου Κοντομινά, επιχειρηματίας, επιτυχημένος επιχειρηματίας, αλλά με εμπλοκή τα τελευταία χρόνια με δικαστικά θέματα. Ασκήθηκε λοιπόν ποινική δίωξη κατά του κυρίου Κοντομινά, τον βλέπετε,
και ιδιοκτήτη φυσικά του Αλφα, για φοροδιαφυγή 48 εκατομμύριων ευρώ και ξέπημα μαύρου χρήματος με βάση τις αποκλίσεις μεταξύ καταθέσεων και δηλωθέντων εισοδημάτων την περίοδο 2006-2008. Η υπόθεση αφορά έλεγχο στο πλαίσιο των εκτεταμένων ερευνών που διεξάγουν οι οικονομικοί εισαγγελείς, συνδυάζοντας στοιχεία από τις ενοποιημένες λίστες φοροδιαφυγής. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό εντοπίστηκαν και οι αποκλίσεις που αφορούν στον πρόεδρο του Αλφα, ο οποίος ενώπιον των εισαγγελέων αρνήθηκε τη διάπραξη οποιασδήποτε αξιόπινης πράξης. Ο επιχειρηματίας είχε προσφύγει και στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, στη γνωστή ΔΕΔ, της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, προκειμένου να προσβάλλει τις πράξεις που εκδόθηκαν σε βάρος του από τη φορολογική διοίκηση ως το επανέλεγχος. Ωστόσο, ο επανέλεγχος δεν το δικαίωσε. Έτσι, η Εισαγγελία Πρωτοδικών προχώρησε στην άσκηση των ποινικών διώξεων και η δικογραφία διαβιβάστηκε ήδη σε ειδικό ανακριτή. Είναι σοβαρή κατηγορία. Είναι πολύ σοβαρή κατηγορία. Τώρα, ο κ. Κοντομινάς, για να είμαι και εγώ απολύτως σωστός, λέει ότι με στοχοποιούν. Η δίωξη, λέει, έχει και σχέση με το θέμα των τηλεοπτικών αδειών. Έτσι, με αφορμή την ποινική δίωξη που ασκήθηκε εναντίον του για φοροδιαφυγή και ξέπημα μαύρου χρήματος. Και έβγαλε και μία ανακοίνωση, στην οποία τονίζει ο επιχειρηματίας. Πρώτον, στο πλαίσιο ελέγχου μου, εξ αφορμής και μόνο της κατάφορα κατασκευασμένης σύνδεσης του ονόματός μου με τη λίστα Lagarde, ενώ όσον έχει αποδειχθεί ότι ουδέποτε διατηρούσε λογαριασμούς στην HSBC Γενέβης, το ΚΕΦΟΜΕΠ, υπό την ηγεσία του απομακρυνθέντος κυρίου Μασίνα, εξέτασε ως μη δικαιολογημένες καθόλου νόμιμες και φορολογημένες συναλλαγές εταιριών μου ύψους περί τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Σε συνέχεια, ο έλεγχος ακύρωσε σε ποσοστό 70% το αρχικό ποσό. Δύο, λέει ο κ. Κοντομινάς, ήδη σήμερα έχω προσφύγει ενώπιον των αρμοδίων διοικητικών δικαστηρίων την κρίση των οποίων περιβάλλω με την πλήρη εμπιστοσύνη μου για να επανεξετάσουν το σύνολο των εξηγήσεων και παραστατικών που αποδεικνύει την πλήρη νομιμότητα και διαφάνεια των φορολογουμένων ήδη συναλλαγών μου. Και τρίτον, η ποινική μου δίωξη, λέει ο κ. Κοντομινάς, τη δεδομένη στιγμή ξεκάθαρα εντάσσεται στην προσπάθεια στοχοποίησής μου εν σχέση προς τις τρέχουσες εξελίξεις στην αδειοδότηση των καναλιών και αποσκοπή στον αποπροσανατολισμό της κοινής γνώμης από την πρωτόγνωρη κατάλυση της πολυφωνίας και της ανεξαρτησίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Αν θέλετε, κύριε Μπιάλα, να κάνετε ασχόλιο, κάντε το. Σε σχέση με τη δίωξη κατά τον κύριο Κοντομινά. Μια και είστε κυβερνητικός βουλευτής. Η υπόθεση είναι στον εισαγγελέα, στον οικονομικό εισαγγελέα. Από εκεί και πέρα θα εξεταστούν τα ζητήματα. Το θέμα είναι, η ουσία είναι η εξής, ότι απερίσπαστη πλέον η δικαιοσύνη κάνει το έργο της. Αυτό το οποίο δυστυχώς τα προηγούμενα χρόνια και όταν θα έπρεπε να γίνουν αυτές οι διερευνήσεις όλων των ζητημάτων, είτε φοροδιαφυγής είτε υπόνοιας φοροδιαφυγής, και να εξεταστούν ή να εξεταστούν οι λίστες, βλέπαμε δεν υπήρχε καμιά τέτοια διάθεση από την πολιτεία, γιατί παρενέβαινε η πολιτεία. Εμείς δεν υπάρχει παρέμβαση στην δικαιοσύνη, δεν υπάρχει παρέμβαση της πολιτείας. Είναι υποχρέωση των οικονομικών εισαγγελέων και της δικαιοσύνης να διερευνά τα οποιαδήποτε ζητήματα, είτε φοροδιαφυγής είτε φοροαποφυγής. Και νομίζω εντάσσεται μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Εάν δικαιολογηθούν τα ποσά τα οποία φαίνεται ότι υπάρχουν στις λίστες, έτσι κανένα πρόβλημα ο κ. Κοντομινάς δεν θα έχει κανένα ζήτημα με τη δικαιοσύνη. Εάν όχι, είναι θέμα της δικαιοσύνης ξεκάθαρα. Έτσι. Δεν είναι το μήνυμα ότι καμία υπόθεση πλέον, όσο ψηλά και αν βρίσκεται κάποιος, και όσο επώνυμος και αν είναι, και όσο πλούσιος και αν είναι, δεν θα μπαίνουν στο αρχείο, δεν θα μπαίνουν στο ράφι, όπως είχαμε τις υποθέσεις με τον Βγενόπουλο και άλλες πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Περιμένουμε λοιπόν την εξέλιξη μέσα από τη δικαστική οδό, καλά το λέτε, και θα δούμε πού θα καταλήξει αυτή η ιστορία. Διότι η δικαιοσύνη είναι υπεράνω όλων, αυτή αποφασίζει. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, σήμερα είναι η σύνοδος για το προσφυγικό. Ο κύριος Τσίπρας είπε στη σύνοδο κορυφής πως η Ελλάδα κουβαλά όλο το βάρος της Ευρώπης στο προσφυγικό. Είπε στους υπόλοιπους ηγέτες, να δούμε και τον κύριο Τσίπρα μια φωτογραφία, πως από τις 66.000 θέσεις μετεγκατάστασης έχουν υλοποιηθεί μόνο 5.200. Επανέλαβε, όπως και στην περίπτωση του χρέους, πως οι συμφωνίες πρέπει να τηρούνται από όλους, όχι μόνο από τους αδυνάμους. Κάλεσε την Ευρώπη να δώσει μια σαφή απάντηση στην Τουρκία στο θέμα της βίζας για να μην δίνουν δικαιώματα στον Ερντογάν. Αυτά για το προσφυγικό. Κατά τα άλλα, φίλες και φίλοι, όλο το βάρος στη ρύθμιση του χρέους ρίχνει ο Πρωθυπουργός, ο οποίος βρίσκεται στις Βρυξέλλες. Σήμερα είδε τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον κύριο Σούλτς, σήμερα Πέμπτη, και αύριο Παρασκευή συναντιέται με τη Γερμανίδα καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ, τον Γάλλο πρόεδρο Φρανσουά Ολάντ και τον πρόεδρο της Κομισιόν, εδώ βλέπουμε τον Σούλτς, και να δούμε και την άλλη φωτογραφία που έχουμε ετοιμάσει ο κ. Κουτσικώνας, και τον πρόεδρο της Κομισιόν,
τον κύριο Γιούνκερ. Εδώ τους βλέπουμε τους τέσσερις. Έχει τρία ραντεβού. Ξεκινάει με τη Μέρκελ το πρώτο ραντεβού στις 10.30, αν δεν κάνω λάθος, το πρωί. Και μετά θα συνεχίσει με Ολάντ και Γιούνκερ. Και έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα πει Ολάντ Τσίπρας για το βιβλίο. που του είπε ο Πούτιν του Ολάντ ότι η Ελλάδα θέλει να τυπώσει δραχμή κτλ. Προβλέψεις, φίλες και φίλοι, για το αποτέλεσμα των συναντήσεων δεν μπορεί να κάνουμε προβλέψεις για το χρέος. Είναι γνωστή η κάθετα αρνητική στάση του Σόιμπλε για τη ρύθμιση του ελληνικού χρέους, αλλά πήραμε και μία γεύση από το αφεντικό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τον κύριο Ντράγκη, ο οποίος ναι μεν ζητά τη ρύθμιση του χρέους ώστε να καταστεί βιώσιμο, αλλά ταυτοχρόνως ο κύριος Ντράγκη αρνείται να ενταχθεί η Ελλάδα στη διαδικασία, έτσι δεν Θανάση, της προσωπικής χαλάρωσης μέχρι να γίνει η ρύθμιση του χρέους. Δηλαδή ο κύριος Ντράγκη, φίλες και φίλοι, βάζει πάγο στην αγορά ελληνικών ομολόγων, λέγοντας επιλέξει, είναι πολύ νωρίς να μιλάμε για τη συμμετοχή των ελληνικών ομολόγων στο πρόγραμμα προσωπικής χαλάρωσης, και αυτό κόβει τα πόδια δυστυχώς της χώρας μας, διότι θα μας έδινε μια πελώρια ανάσα. Δυστυχώς δεν το κάνει ο Ντράγκη. Από εκεί και πέρα, ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα θα ζητήσει από τη Μέρκελ και από τον Ολάντ και από τον Γιούνκερ να τηρηθούν οι συμφωνίες από τους δανειστές, και πρέπει να τηρηθούν οι συμφωνίες, αλλά η γερμανική κυρίως πλευρά δείχνει να μην ακούει τίποτα. Σας θυμίζω, πριν από λίγες μέρες, ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος, ο κύριος Γιάννης Τουρνάρας, είχε πει ότι για να μπορέσει να βγει η Ελλάδα στις αγορές, πρέπει να υπάρχει ρύθμιση του χρέους ώστε να καταστεί βιώσιμο. Θανάση, τι λες τώρα, τι πληροφορίες έχεις, θέλω να μας πεις, και τι εκτιμήσεις υπάρχουν για την υπόθεση του χρέους. Του χρέους. Λοιπόν, Εμίλια, να πούμε σχετικά με τον Ντράγκη πρώτα, γιατί τις δηλώσεις τις αντιμετωπίσαμε αρνητικά. Αυτές που έκανε σήμερα δεν είναι τόσο αρνητικές όσο εμφανίζονται. Να πούμε ότι ο Ντράγκη ευθύς εξ αρχής έχει τοποθετηθεί υπέρ της μείωσης των πρωτογενών πλεονασμάτων μετά το 2018. Συμπλέει δηλαδή με την άποψη που εκφράζει η ελληνική κυβέρνηση και ο κύριος Τουρνάρας, και δεν είναι τυχαίο ότι μιλάνε την ίδια γλώσσα, για μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων στο 2%. Επίσης, στάσεται υπέρ της ρύθμισης του χρέους γρήγορα, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για να μπούμε στην ποσοτική χαλάρωση. Και να διευκρινίσουμε εδώ ότι όταν μιλάμε για την ποσοτική χαλάρωση, είναι σημαντικό μεν σημαντική ρευστότητα που θα έρθει στην ελληνική οικονομία, υπολογίζεται περίπου στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά πιο σημαντικό είναι ότι θα πέσουν τα επιτόκια δανεισμού για τις επιχειρήσεις, θα πάρουν μια ανάσα. Θα μπορούν οι ελληνικές επιχειρήσεις, οι καλές ελληνικές επιχειρήσεις, να δανείζονται με 2%, ας πούμε. Μεγάλη υπόθεση. Μεγάλη πολύ υπόθεση, μεγάλη. Βεβαίως. Σήμερα με πόσο δανείζονται? Ανάλογα. Με πολύ ψηλότερα. 4, 5, 5. Και 7 και 6, 5,5. Και θα πάει και από και το και τόσο. Πολύ περισσότερο. Και πολύ περισσότερο. Και πολύ περισσότερο. Ανάλογα, θα πάει στο 2%. Λένε για 6 και 7 και το βγάζουν και με τα διάφορα έξοδα, φτάνει και στο 10%. Εξαρτάται και από τις επιχειρήσεις, ας πούμε. Αν λάβουν υπόψη σαν κριτήριο, ας πούμε, τα διάφορα εταιρικά ομόλογα που βγήκαν, το επιτόκιο κυμαίνεται κοντά στο 5, 5,5, 6. Κυμαίνεται δηλαδή μεταξύ 5. Τι βλέπεις εσύ, τι βλέπεις για το χρέος? Εγώ, Εμίλια, για το χρέος βλέπω ότι θα υπάρξει κάποια ρύθμιση στο βραχυπρόθεσμο σκέλος του χρέους. Δηλαδή, για κάτω μας λιανό αυτό, έτσι να το καταλάβουμε. Κοίταξε, υπάρχουν 4 χρονιές, το 21, 22, 23, 24, που το χρέος είναι βουνό. Οι ζόρικες χρονιές είναι αυτές. Ζόρικες χρονιές. Ναι. Το 22, για παράδειγμα, φτάνει στα 33,6 δισεκατομμύρια. Σε ένα χρόνο. Να δώσουμε 33. Υποχρέωση για την εξυπηρέτηση, δηλαδή για τόκους και χρεολύσια. Τεράστιο. Και τις άλλες 3 χρονιές κυμαίνεται από 18 μέχρι 28 δις. Μάλιστα. Μιλάμε για τρομακτικά νούμερα. Αυτά, τα οποία δεν μπορεί να τα πληρώσει η Ελλάδα. Σαφώς. Δεν μπορεί να τα πληρώσει. Ο ESM έκανε μια πρόταση. Ποια είναι η πρότασή του, των τριών σημείων? Η διάρκεια του χρέους να πάει από τα 28 στα 32 χρόνια. Να μειωθούν τα επιτόκια, κάποια επιτόκια ποινής που είχαμε πάρει για κάποιο δάνειο, που είναι της τάξης των 2 μονάδων η μείωση αυτή. Επίσης, συγγνώμη, προτείνει να υπάρξει μια διευθέτηση και στις διάφορες χρονές. Αυτό θα δημιουργήσει όχι το βιώσιμο, θα ικανοποιήσει τη βιωσιμότητα του χρέους, ναι, ναι, αλλά θα κάνει εξυπηρετήσιμο το χρέος μέχρι το 2030. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ακριβώς είναι το και μεγάλο αυτό μυστικό. Είναι πολύ σημαντικό. Μέσω αυτού του τρόπου επιχειρούν να παρακάμψουν, αν θέλετε, τις αντιρρήσεις του Σόιμπλε, γιατί και αυτός μπορεί να συμφωνήσει σε αυτό, να εμφανιστεί δηλαδή ότι αυτή η ρύθμιση γίνεται ως ανάγκη από τον ESM.
για να περιοριστούν τυχόν κίνδυνοι πιστωτικοί που εμφανίζονται από, το ελληνικό, από τα ελληνικά δάνεια. Μάλιστα. Επίσης, πιστεύουν αυτοί που συμμετέχουν στην επεξεργασία των σχεδίων και των προγραμμάτων ότι επειδή τα δάνεια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου είναι μέχρι το 2024, ενδεχομένως θα μπορέσουν να τους πείσουν σε αυτή τη βάση να συμμετάσχουν είτε δίνοντας και κάποιο μικρό δάνειο, είτε ως σύμβουλοι. Μάλιστα. Αλλά βέβαια γίνονται διαπραγματεύσεις αυτό το. Είναι ακόμα δηλαδή ανοιχτό. Καταλαβαίνω, το θέμα είναι ανοιχτό. Να πούμε μόνο ένα πράγμα. Έτσι. Ο Ομπάμα θα παίξει ρόλο που θα έρθει και θα δει και εμάς και θα πάει και Βερολίνο. Πιστεύεις ότι θα παίξει ρόλο. Εγώ νομίζω ότι δεν θα παίξει ρόλο. Δεν θα παίξει ρόλο. Δεν θα παίξει ρόλο. Καιρός είναι. Άρα θα είναι μια επίσκεψη, είναι έτσι μια μεγάλη επίσκεψη. Θα, εντάξει, τσάι αλλά... και συμπάθεια θα λέγαμε. Τσάι και συμπάθεια. Ευχαριστώ πολύ, Θανάση. Φίλες και φίλοι, σας είπα για την Bild, κύριε Μπιάλα, ακούστε, κύριε Καλιάνε. Η επιστροφή του Έλληνα επέτει, γράφει η Bild. Είναι ένα απίστευτα πράγματα. Στόχος της γερμανικής εφημερίδας Bild έγινε ο Έλληνας πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, και η επικείμενη συνάντησή του με την Μέρκελ, κατά την οποία λέει θα πέσει στο τραπέζι το κούρεμα του χρέους. Η εφημερίδα, έχοντας τίτλο «Η επιστροφή του Έλληνα Ζητιάνου» στο επίμαχο δημοσίευμα, λέει ότι ο Αλέξης Τσίπρας επανέρχεται με το ζήτημα διότι δέχεται πιέσεις. Πολίτες και συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν ξεσηκωθεί ενάντια στον νόμο των πληστηριασμών πρώτης κατοικίας, ενώ οι φήμες για εκλογές τον επόμενο χρόνο υπάρχουν και πάλι. Ωστόσο, η γερμανική εφημερίδα σημειώνει, κύριε Μπιάλα, ότι για τη Μέρκελ το αίτημα έρχεται σε λάθος χρόνο, ενώ κάνει αναφορά και στην επίσκεψη Ομπάμα τον Νοέμβριο, γράφοντας πως η Ουάσιγκτον βλέπει ένα στρατηγικό εταίρο πριν από τη Μέση Ανατολή. Ένα γρήγορο σχόλιο θέλω γι' αυτό. Κοιτάξτε, μας έχουν συνηθίσει σε τέτοια. Σκεφτείτε ότι στα 6 χρόνια. Σε τέτοιο πράγμα έχουν γράψει τέτοιο πράγμα ποτέ. Και χειρότερα. Για Ζητιάνο τον πρωθυπουργό. Ξεχάσαμε το 10, το 11. Δεν θυμάμαι το 10. Τι γράφανε. Κυνηγούσαν τον Γιώργο Παπανδρέου στα υπόγεια για να του πάρουν δηλώσεις. Έτσι, πρέπει να είμαστε συνηθισμένοι τελικά, αν θυμόμαστε όλοι καλά ως Έλληνες. Όλοι οι Έλληνες. Στο πρωτοσέλιδο του Focus. Και με το Focus και με όλα αυτά τα δημοσιεύματα που είχαν οι γερμανικές εφημερίδες υποτιμώντας ένα λαό και προσβάλλοντας ένα λαό. Σαφώς τώρα εδώ εντάσσεται ίσως και στα μηνύματα που έδωσε ο Πρωθυπουργός. Ο Αλέξης ο Τσίπρας, ότι εμείς κάνουμε τις υποχρεώσεις μας, υλοποιήσαμε και υλοποιούμε πλήρως τις υποχρεώσεις μας, είναι υποχρέωση και των δανειστών να τηρήσουν και αυτή τη συμφωνία. Είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο, φαντάζομαι, για να αποδυναμωθεί η θέση του Έλληνα Πρωθυπουργού, για να παίξουν τα παιχνίδια του Σόιμπλε. Το βλέπουμε, ο Σόιμπλε είναι αυτός που είναι, τον έχουμε μάθει πλέον. Δεν υπάρχει τίποτα το ζητούμενο που να ενδιαφέρεται να λύσει το πρόβλημα της χώρας μας. Ίσα-ίσα του αρέσει να το επιτείνει για τους δικούς του πολιτικούς ή και προσωπικούς λόγους. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα όμως, εμείς θα πρέπει να δείξουμε αυτή την περίοδο και θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο για αυτά που είπε ο κύριος Λιτσόγιαννης. Ο κύριος Λιτσόγιαννης, στον οποίο συμφωνώ. Ακούστε ένα μήνυμα τώρα που πήρα, γιατί ξέρει ο Θανάσης, ξέρει πολύ καλά τα οικονομικά. Ο κύριος Λιτσόγιαννης έχει δίκιο για τις δηλώσεις Ντράγκη, γιατί πολλοί τις παρεξήγησαν. Μάλλον τα έβαλε εμέσως με το Σόιμπλε ο Ντράγκη. Ακριβώς. Αυτό ήθελα να επισημάνω. Ένας επίσης φίλος που ξέρει πολύ καλά την οικονομία. Συμφωνώ απολύτως με όσα είπε. Και το ζήτημα εκεί έχει εστιάσει νομίζω και η ελληνική κυβέρνηση. Να λύσουμε το χρέος, να βγούμε στην ποσοτική χαλάρωση, το οποίο θα είναι δεδομένο, και να βγούμε στις αγορές με ξεκαθαρισμένο το δρόμο, έτσι, την οδό του χρέους. Αυτό είναι σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Εάν δεν ρυθμιστεί το χρέος από εκεί πέρα και να βγει στις αγορές, θα κάνουμε όπως κάνανε το 2014. Νέα Δημοκρατία, η τότε κυβέρνηση, η οποία βγήκε μία φορά, ήθελε να πάρει 20 δις, πήρε 3 δις με 5% και γύρισε πίσω. Πήρε 5 και ξαναγύρισε πίσω. Και ξαναγύρισε πίσω. Κύριε Καλιάνη, δεν πρέπει να γίνει αυτό. Όταν θα βγούμε στις αγορές, θα πρέπει να έχει ρυθμιστεί το χρέος. Ο δικός άξιος χρέος. Δεν είναι ότι πήγε να βγει. Πήγε να δημιουργήσει την καμπύλη των ομολόγων με τα επιτόκια με τέτοιους δανεισμούς, γιατί δεν υπήρχε προηγούμενο, για να ξέρει πώς κινείται η αγορά, πού βρίσκονται τα πράγματα. Δηλαδή ουσιαστικά εκείνη η ενέργεια και αυτή που θα κάνει, που σκοπεύει μάλλον να κάνει το 2017 η κυβέρνηση, βρίσκεται στο πλαίσιο να ανοιχνεύσει, να το πούμε έτσι, τις διαθέσεις των αγορών. Εδώ θα διαφωνούσα στο εξής. Κύριε Μπιάλα, η κυβέρνησή μας, ένα μικρό σχόλιο. Όχι, γιατί δεν θα προλάβουμε, έχουμε λίγη ώρα σήμερα. Για να μιλήσουν και πολύ. Να βγούμε να έχει ρυθμιστεί το χρέος. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Καλιάνο. Κύριε Καλιάνο, πριν πάμε στα χρέη και τα λοιπά. Μα τότε δεν είχε ρυθμιστεί το χρέο. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Κύριε Καλιάνο, θέλω να πείτε στον κόσμο που μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή γιατί φύγατε από την Ένωση Κεντρών. Με μία φράση.
Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Για πείτε, πρώτη φορά έριξε στην εκπομπή μετά από την αποχώρηση, γι' αυτό να το πείτε. Γιατί φύγατε. Γιατί δεν. Οι απόψεις και οι. Διότι όλος ο κόσμος σας έβλεπε αγκαλιά με τον Λεβέντη. Βεβαίως. Σας έβλεπε αγκαλιά με τον Λεβέντη. Και ξαφνικά ο Καλιάνος λέει τρελάθηκε και έφυγε και πήγε στην Δημοκρατία. Τι έγινε. Θα δείξει ο χρόνος. Παρακαλώ. Ο κόσμος θα κρίνει πόσο τρελάθηκε ο Καλιάνος και πόσο καλά είναι ο Καλιάνος στα μυαλά του. Θα το δείξει ο χρόνος. Εδώ είμαστε και να περιμένουμε και θα δούμε σιγά σιγά. Γιατί φύγατε, πείτε μας μια φράση. Διότι δεν ήθελα σε καμία περίπτωση να πηγαίνω κοντά με τις απόψεις του κύριου Τσίπρα. Ο οποίος κύριος Τσίπρας ευθύνεται για την οικονομική καταστροφή της χώρας. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Τα έχω πει πάρα πολλές φορές. Θα το πω λοιπόν άλλη μία. Σας δηλαδή κύριε Καλιάνο, η Ένωση Κεντρών συμφωνεί απολύτως με το ΣΥΡΙΖΑ, αυτό λέτε, με την κυβέρνηση. Η Ένωση Κεντρών το πρώτο εξάμηνο, κατά τη γνώμη μου, κράταγε μία στάση ίσων αποστάσεων. Ιδεολογική στάση ίσων αποστάσεων. Αυτό πίστεψα κι εγώ. Πίστεψε ότι πάμε να κόψουμε τις παθογένειες, πίστεψε ότι πάμε να φέρουμε νέες ιδέες, νέες προτάσεις και ξαφνικά το δεύτερο εξάμηνο εμφανιζόμαστε να λέμε ότι είναι ώριμο παιδί ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Δεν θέλω όμως κύριε Λιάτσο, ειλικρινά σας μιλάω, το έχω πει πάρα πολλές φορές, έχω δώσει άπειρες συνεντεύξεις, όμως επειδή έχουμε πρώτη φορά και στο κόντρα μετά την προσχώρησή μου στη Νέα Δημοκρατία, βεβαίως και σας απάντησα στις ερωτήσεις. Γιατί πήγατε στη Νέα Δημοκρατία, γιατί επιλέξατε τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί έκανε ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης ένα άνοιγμα στο κέντρο, ένα άνοιγμα σε όλες τις. Δυνάμεις της φιλοευρωπαϊκής δυνάμεις της χώρας, στους νέους ανθρώπους, στους ανθρώπους, στους νέους επιστήμονες, όλους αυτούς που θέλουν να προσφέρουν και να παλέψουν για να ανακάμψει η χώρα μας. Αυτό το άνοιγμα προς το κέντρο εμένα προσωπικά πολιτικά με ερέθησε, επομένως δεν είχα πάμε άλλο χρέος. Λόγο να μην εμπιστευτώ το πρόγραμμα τώρα της Νέας Δημοκρατίας, είναι... μισό λεπτό να σας πω. Ναι. Το ότι ο Τσίπρας κατέστρεψε τη χώρα, προφανώς και ο Σκαλιάς δεν θυμάται το 25% μείωση του ΑΕΠ από τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Θα τα πούμε, θα τα πούμε. Και το 27% της αναγκίας. Το κρόλ με τον κύριο Κουβέλη να παίζεται. Και της Κυριακάτικης και τον κύριο Κουβέλη. Κύριε Λιάτσο, όμως, ό,τι αφορά στο χρέος τώρα. Νομίζω ότι υπάρχει δέσμευση από το 2012, αν δεν κάνω λάθος, για να υπάρξει μια ρύθμιση για το χρέος. Η οποία δεν έγινε τίποτα. Για την οποία όμως πρέπει να πιέσουμε όλοι. Και συμφωνώ ότι αυτή τη στιγμή η Ευρώπη δεν είναι εντάξει 100% σε σχέση με την Ελλάδα. Εντάξει, έπρεπε να έχει έρθει μια ρύθμιση, να έχουμε βοηθηθεί ως χώρα για μια συγκεκριμένη ρύθμιση. Όμως αυτό το ζητάει και η Νέα Δημοκρατία, το ζητάνε όλα τα κόμματα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει Έλληνας πολίτης αυτή τη στιγμή ο οποίος να μην θέλει να ρυθμίσει το χρέος. Πρώτο είναι αυτό και σημαντικό. Το δεύτερο όμως, το οποίο δεν το άκουσα προηγουμένως, είναι ότι ο κύριος Τσίπρας έχει συμφωνήσει τους προηγούμενους μήνες η συζήτηση για το χρέος να πάει από το 2018 και μετά. Και μάλιστα έχει κάνει και συγκεκριμένες δηλώσεις και η κυρία Γεροβασίλη αλλά και ο κύριος Δραγασάκης. Η οποία η κυρία Γεροβασίλη και ο κύριος Δραγασάκης δεν είναι δύο τυχαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Μίλησαν λοιπόν και είπαν ότι κοιτάξτε κάτι κυρίες και κύριοι πολίτες αυτής της χώρας, από το 2018 και μετά θα συζητηθεί ό,τι είναι να συζητηθεί για το χρέος. Επίσης, πρέπει να πω. Θα ξέρει ο κόσμος όταν παίρνει. Δεν πειράζει, δεν σας διέκοψα και εγώ πάρα σε πολλά διαφώνησα από αυτά που είπατε. Συνεχίστε για να πάμε παρακάτω. Επίσης, πρέπει να καταλάβουν οι Έλληνες πολίτες και όλοι αυτοί οι οποίοι όσοι έχουν απομείνει να πιστεύουν τον κύριο Τσίπρα. Ότι είναι ζήτημα πλέον των κοινοβουλίων των χωρών της Ευρώπης η συζήτηση για το χρέος. Και τις επόμενες εβδομάδες, παύλα μήνες, έχουμε και εκλογές σε 3-4 χώρες της Ευρώπης. Άρα λοιπόν, είναι το μόνο σίγουρο ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να συζητηθεί σε όλα τα κοινοβούλια της Ευρώπης το θέμα του χρέους της χώρας μας, της Ελλάδος. Άρα λοιπόν, το να βγει ο κύριος Τσίπρας στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ και να λέει με σφιγμένη τη γροθιά ότι η ελπίδα έρχεται διότι θα περικόψουμε το χρέος, είναι κάτι το οποίο εμένα προσωπικά με αφήνει παγερά διάφορο, διότι ξέρω ότι είναι άλλη μία ανειλικρινή. Είναι ειλικρινής τοποθέτηση, βεβαίως, ο κύριος Τσίπρα. Σε ό,τι αφορά τώρα σε αυτό που με ρώτησε ο κύριος συνάδελφος, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, για το τι έγινε επί Νέας Δημοκρατίας κτλ. Έχω κάποια στοιχεία τα οποία έχω σημειώσει, τα οποία πρέπει να του πω. Επί κυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας, για το θέμα του χρέους, ήταν βιώσιμο ή δεν ήταν. Είναι τώρα βιώσιμο ή δεν είναι βιώσιμο. Πρέπει να πούμε λοιπόν, θα το ξεκαθαρίσουμε εμείς, ότι επί κυβερνήσεως. Γιατί εσείς λέγατε ότι τώρα είναι βιώσιμο. Μισό λεπτάκι. Επί κυβερνήσεως Σαμαρά, το εύρος πράγματι ήταν βιώσιμο. Και θα σας πω τους λόγους. Ήταν για τους βιώσιμο. Το χρέος. Ποιο ήταν το ποσό. Πάρα... Ακούστε με λιγάκι. Ποσοστό και ποσό. Αφήστε με να σας εξηγήσω. Θα σας δώσω τρία. Επειδή κοιτάξτε, εγώ είμαι μαθηματικός. Έχω συνηθίσει να μιλάμε νούμερα. Δεν είμαι ούτε πολιτικά ούτε πολιτικός τη παλαιά σκοπή. Θα σας πω λοιπόν, θα σας πω τα νούμερα. Κουρεύτηκαν
132 δισεκατομμύρια ευρώ το δημόσιο χρέος με το PSI το Μάρτιο του 2012. Ναι, εσωτερική ανεκατονομή το χρέος ήταν. Κουρεύτηκα. Ακούστε με λιγάκι. Οι τόκοι για την εξυπηρέτηση. Το Βενιζέλου λέτε τώρα, εντάξει. Ποιο αφήγημα του Βενιζέλου. Εγώ σας λέω μια συγκεκριμένη πληροφορία η οποία είναι ευρέως γνωστή και μιλάω με νούμερα. Μιλάω με ένα γεγονός το οποίο έλαβε χώρα. Επειδή είστε μαθηματικός, ήταν 300 μείον 120, άρα 170. Ναι. Ακούστε με λιγάκι, σας παρακαλώ. 180. Ναι. Για κάντε καλά τη διαδικασία. Πάμε παρακάτω. Όλα τα καλά. 130. Μην πάμε στο παρελθόν να κοιτάμε λίγο μπροστά. Ακούστε με λίγο, να σας πω κάτι. Μην πάμε στα νούμερα του Σαμαρά. Όχι, δεν είναι θέμα Σαμαρά. Τώρα ο Πρωθυπουργός δίνει μια μάχη. Ο αγαπητός συνάδελφος, τώρα τι γίνεται με τα ποσοστά και τα λοιπά και μου ανέφερε κάποια νούμερα. Οι τόκοι για την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους μειώθηκαν κατά 10 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο επί κυβερνήσεως του Αντώνη Σαμαρά. Η ορίμανση του δημοσίου χρέους υπερδιπλασιάστηκε, το μισό επιτόκιο πήγε στο 25%. Στο 2,5%. Όμως πρέπει να πούμε τώρα ότι πλέον. Πλέον, ακούστε με κάτι. Πλέον το χρέος είναι βιώσιμο. Η αλήθεια είναι ότι με τους χειρισμούς του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Βαρουφάκη και όλων των βουλευτών, των στελεχών, εν πάση περιπτώσει των κυβερνώντων που έφεραν τη χώρα σε αυτό το σημείο, επιδείνωσε ραγδαία τη βιωσιμότητα του χρέους από το Γενάρη του 2015 και στη συνέχεια. Μισό λεπτάκι. Να σας δώσω, έχω κάποια πόσο ήταν το χρέος το Γενάρη του 2015, ποσό πέστε και ποσοστό επί το ΑΕΠ και ποσοστό επί το ΕΜΕΔΙΟ είναι. Μόνο δύο είναι τα στοιχεία. Είναι πολύ. Οι αριθμοδείκτες είναι δύο. Πολλές οι μεταβλητές. Εμένα δεν με απασχολεί αυτό πώς είναι το χρέος και πόσο είναι. Ήταν 320. Μπορεί το χρέος να είναι. Πώς κουρεύτηκε 135. Ακούστε με λίγο. Μπορεί το χρέος να είναι μεγαλύτερο και να είναι βιώσιμο. Και μπορεί να είναι μικρότερο και να είναι βιώσιμο. Πόσο ήταν. Ακούστε με λίγο. Θα σας απαντήσω. Δεν κάνουμε διάλογο, διότι δεν θα προλάβουν να μιλήσουν. Έχετε 30 δευτερόλεπτα και κλείστε. 30 δευτερόλεπτα. Επιδεινώθηκε ραγδαία μετά την εκλογή του ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Ωραία, τα μαστόματα αυτά. Για παρακάτω. Χάθηκε. Πρώτον, χάθηκε η ανάπτυξη. Πολύ σημαντικό. Δεύτερον, μειώθηκαν τα πρωτογενή πλεονάσματα. Προσέξτε λιγάκι. Κύριε Μπιάλα, αφήστε τον κύριο να κλείσουμε. Θα σας διακόψω και δεν θέλω να σας διακόπτω, γι' αυτό σας το λέω. Επιβραδύθηκαν οι αποκρατικοποίησεις. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αυξήθηκαν οι ανάγκες δανεισμού. Είναι σημαντικά αυτά τα στοιχεία που λέω. Ανέκοψε ο ΣΥΡΙΖΑ την υλοποίηση κάποιων διαθετικών μεταρρυθμίσεων. Μάλιστα. Δεν έκανε ιδιωτικοποιήσεις, δεν έκανε αποκρατικοποιήσεις. Ήρθαν τα capital controls, έκλεισαν οι επιχειρήσεις, έκανε νέα ανακεφαλαιοποίηση. Επομένως, δηλαδή για το δημόσιο χρέος το συμπέρασμα που καταλαβαίνω είναι ότι φταίει ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ. Όλα αυτά τα στοιχεία, κύριε Νιάτσο, που σας δίνω. Μου επιτρέπει σαν δημοσιογράφος να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Καλιάνο. Βεβαίως, για κάντε μου. Πολύ απλή ερώτηση, γιατί μιλάει για ύφεση και όλα αυτά. Παρακαλώ. Καταρχάς, τα νούμερα πρέπει να σας πω ότι είναι ελεγμένα 20 φορές. Δεν λέω κάτι από το μυαλό. Δεν μπαίνω σε αυτό. Έλα, Θανάση. Εάν διατηρούσαμε τα πρωτογενή πλεονάσματα που είχαν συμφωνηθεί επί Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, όπου φέτος θα θέλαμε 4,5% του ΑΕΠ πρωτογενές πλεόνασμα, πόσα μέτρα θα έπρεπε να πάρουμε επιπλέον και πόση ύφεση θα προκαλούσαν αυτά τα μέτρα στην οικονομία. Η Νέα Δημοκρατία. Γιατί μιλάμε για ανάπτυξη. Ναι. Με 7 ότι και 8 δισεκατομμύρια επιπλέον μέτρα το χρόνο εισπρακτικά. Εσείς πιστεύετε με τους χειρισμούς. Ποια ανάπτυξη θα είχαμε εδώ με 1,5 και 2 δις και δεν μπορούμε. Εσείς πιστεύετε ότι με τους χειρισμούς της κυβέρνησης μπορεί να έρθει ανάπτυξη. Μα άλλο σας ρωτάω. Μην με ρωτάτε για το ΣΥΡΙΖΑ. Αφήστε. Και 4% ανάπτυξη. Ακούστε λιγάκι. Εμείς διαφωνούμε κάποια πράγματα με κάποιους στόχους συγκεκριμένα. Πάμε καλά, δεν έχει καλό πρέπει να Θανάση, ωραίο το ερώτημα. Απάντηση δεν πήρε. Κάποια πράγματα. Ωραίο το ερώτημα. Ποια απάντηση δεν πήρε. Για τα πρωτογενή πλεονάσματα σας λέει. Εάν ήταν στο 4,5 τα νούμερα που λέει. Τι μέτρα θα χρειαζόταν να πάρουμε. Πόσα δισεκατομμύρια μέτρα θα χρειαζόταν να πάρουμε. Δηλαδή ότι θέλουμε 4,5% πλέον. Μα είχαμε. Συμφωνία είχατε κάνει. Δεν υπήρχε συμφωνία με Σαμαρά. Το τρίτο μνημόνιο, ποια ήταν τα πρωτογενή πλεονάσματα που έπρεπε να πετύχουμε. 3,5, 4,5. Ακριβώς φέτος 4,5, πέρυσι 3,5, φέτος 4,5. Πόσα δισεκατομμύρια μέτρα είναι αυτά? Πόσα δισεκατομμύρια? 20 δισεκατομμύρια. 22 δισεκατομμύρια. Επειδή μου λέτε νούμερα. Κύριε Καλιάνο, σας παρακαλώ. Πάμε στο κύριο Σαρίδη. Βέβαια, τα νούμερα που συμφωνήσατε. Πάμε να σας πω το εξής. Τα ξεχάσατε μόλις πήγατε στη Νέα Δημοκρατία. Κύριε Σαρίδη, τα νούμερα. Πράγματα που δεν έχουν καμία. Ο Σόιμπλε σήμερα έκανε. Παρακαλώ. Ο Σόιμπλε σήμερα δήλωσε. Να βλέπω τον κύριο Σαρίδη. Ο Σόιμπλε σήμερα έκανε ωραία δήλωση, καινούργια δήλωση. Και μας λέει ότι η μείωση του χρέους θα μείωνε τη βούληση για μεταρρυθμίσεις. Ακούστε φίλες και φίλοι, δεν θέλω να το χαρακτηρίσω τον άνθρωπο αυτό. Είναι Γερμανός Υπουργός Οικονομικών. Είναι αυτός ο οποίος έχει πολύ μεγάλη επιρροή στα περισσότερα κράτη της Ευρωζώνης και επαναλαμβάνει σήμερα, φίλες και φίλοι, το εξής ωραίο. Ότι το πρόβλημα της Ελλάδας δεν είναι το χρέος, είναι η έλλειψη ανταγωνιστικότητας και ότι η ελάφρυση του χρέους, κύριε Σαρίδη, θα μείωνε τη βούληση για μεταρρυθμίσεις στη χώρα.
αυτά τα μεταδίδει η έγκυρη Wall Street Journal. Δεν κατανοούν, λέει, ότι το πρόβλημα της Ελλάδας δεν είναι το επίπεδο του χρέους της, αλλά το πρόβλημα της Ελλάδος είναι η έλλειψη ανταγωνιστικότητας και η αδυναμία της να συγκροτήσει λειτουργική διοίκηση. Αντιλαμβάνεστε, κύριε Λιάτσο, και να αντιληφθούν και οι ακροατές μας, ότι λίγα ή τίποτε. Μπορούμε να περιμένουμε να δούμε πριν το 2018 από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τον κύριο Σόιμπλε. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο πιέζει σαφώς από τη δική μου την πλευρά, αλλά και οι Γερμανοί δεν υποχωρούν. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι οφθαλμοσαμφανέστατο. Ναι. Οι επενδύσεις, ακούστε, η μάχη θα δοθεί στην πραγματική οικονομία. Εκεί θα κρυθούν όλοι. Αυτή τη στιγμή έχουμε αυτό το χρέος. Δύο πάνω, δύο κάτω που λένε δεν θα μας δώσει την όθηση. Η μάχη θα δοθεί στην πραγματική οικονομία. Οι επενδύσεις που θα έρθουν. Το πολύ καλό πολιτικό κλίμα το οποίο θα δημιουργηθεί. Το φορολογικό κλίμα το οποίο θα δημιουργηθεί. Η ανάπτυξη, η εργασία, η δουλειά, η καταπολέμηση της ανεργίας. Όλα αυτά η πραγματική οικονομία θα δώσει την λύση. Εάν προχωρήσουμε σε αυτό το τομέα, στην πραγματική οικονομία, τότε η Ένωση Κεντρών πιστεύει ότι θα διαφοροποιηθούν τα πράγματα και από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από την πλευρά του Σόιμπλε. Αυτό φωνάζουμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα και εμείς από τη δική μας την πλευρά. Αυτή τη στιγμή μια νέα δημοκρατία, μια αντιπολίτευση και μια κυβέρνηση σφάζονται. Αυτό το βλέπουν έξω. Δεν το βλέπουν. Έτσι προκύπτουν και οι δηλώσεις του Σόιμπλε από τη μια πλευρά. Γιατί να μην προκύπτουν με αυτόν τον τρόπο. Το φάρμακο για όλη αυτή την αρρώστια την οποία υπάρχει στην Ελλάδα είναι η ανάπτυξη. Και η ανάπτυξη θα έρθει με πολιτική σταθερότητα και η πολιτική σταθερότητα θα έρθει με συνένεση. Κάτι ακόμα, μια σύντομη απάντηση να πάω σε διαφημίσεις και να έχουν πολύ χρόνο μετά και ο κύριος Καρακατσούλης και ο κύριος Κυπριώτης και ο Θανάσης. Ο κύριος Καλιάνος κατηγόρησε πριν ότι η Ένωση Κεντρών είναι ουρά αυτή τη στιγμή του ΣΥΡΙΖΑ. Και συμφωνείτε σχεδόν σε όλα. Τι απαντάτε σε αυτό? Η Ένωση Κεντρών ποτέ δεν ήταν ουρά του ΣΥΡΙΖΑ. Η Ένωση Κεντρών είχε 9 σημεία, τα υποστήριξε και τα στηρίζει από την πρώτη στιγμή, από τον Οκτώβριο, τον οποίο μπήκε μέσα στη Βουλή. Μέσα στα 9 σημεία ήταν και η απλή αναλογική. Όταν ψηφίστηκε η απλή αναλογική στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, τότε ο Βασίλης ο Λεβέντης πίστεψε ότι είχε ανοίξει ο δρόμος για να δημιουργηθεί μια συνένεση μεταξύ των κομμάτων για την επόμενη μέρα, για την επόμενη στιγμή. Η Νέα Δημοκρατία δεν στήριξε ποτέ το ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Λοιπόν, ευχαριστώ κύριε Σαρίδη. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Σας θυμίζω ότι μία ακριβώς θα είναι ζωντανά εδώ ο κύριος Φώτης Κουβέλης. Μπορείτε και εσείς να στέλνετε ό,τι ερώτηση θέλετε για να του υποβάλουμε και ερωτήσεις στον κύριο Κουβέλη από εσάς. Διαφημίσεις 2 λεπτών. Το αφεντικό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, φίλες και φίλοι, λέει ότι χωρίς βιώσιμο χρέος δεν έχει ποσοτική χαλάρωση. Αυτό λέει, έτσι, Ανάση. Και ο Πιτέλα. Είναι παλιά θέση, μιλή. Είναι παλιά θέση του Ντράγκη. Ναι. Δεν γίνεται αυτό. Αυτό κοντράρει το Σόιμπλε λίγο. Σκέψω ότι. Ναι, κοντράρει, ας πούμε. Κοντράρει. Και είχαν. Κοίταξε, έχουν πάρα πολύ σκληρή κόντρα γιατί έχει δεχθεί πάρα πολύ μεγάλη επίθεση από τους Γερμανούς για τα αρνητικά επιτόκια. Έχουν τεράστιο πολιτικό πρόβλημα οι Γερμανοί γιατί ειδικά οι Landesbank έχουν, σκέψου, 40 εκατομμύρια λογαριασμούς, 240.000 εργαζομένους και δεν πάνε καλά οι τράπεζες. Γιατί πέρα από τα κουφάρια που έχουν και τα αρνητικά επιτόκια δυσκολεύουν τις τράπεζες και δυσκολεύουν και τα πελατάκια τους, τους εκλογείς. Σωστό. Και ο Πιτέλα όμως, ο Ιταλός φίλες και φίλοι, είναι πρόεδρος της ομάδας, αγαπητέ κύριε Καρκατσούλη, των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο Τζιάννη Πιτέλα κάνει έκκληση για έναρξη των συζητήσεων για το ελληνικό χρέος. Ναι. Παρακαλώ. Ακούστε τώρα, εγώ νομίζω ότι είναι ένα πράγμα όταν συζητάμε για να δούμε ποιο είναι ένα πραγματικό πρόβλημα και είναι ένα άλλο πράγμα όταν θέλουμε να κάνουμε μια κουβέντα για εντυπώσεις. Εν προκειμένου, η ιστορία με το χρέος αρκεί κανείς να ανατρέξει ένα χρόνο πριν. Ένα χρόνο πριν υπήρχε μια συζήτηση, όλες οι πτέρυγες της Βουλής, αυτές τουλάχιστον που έχουν φιλοευρωπαϊκό προσανατολισμό, συμφώνησαν ότι για το χρέος πρέπει να γίνει μια εθνική προσπάθεια γιατί είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό θέμα. Η τότε κυβέρνηση και ο κύριος Τσίπρας αδιαφόρησε, δεν έδωσε καμία απάντηση, επέστρεψε με το μνημόνιο το οποίο εν πάση περιπτώσει ψηφίστηκε και σε αυτό το μνημόνιο περιλαμβάνεται ένας οδικός χάρτης για το χρέος. Από εκεί και μετά η συζήτηση η οποία γίνεται τώρα είναι προφανές ότι είναι προσχηματική. Εγώ δεν θα επαναλάβω αυτά που υπόθηκαν ήδη.
είναι προσχηματική υπό την έννοια ότι τι μπορεί να γίνει δηλαδή αυτή τη στιγμή. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι υπήρχε μία κάποια διαθεσιμότητα από την άλλη πλευρά για να ρυθμιστεί το χρέος. Εδώ έχουμε ακούσει απίστευτα πράγματα. Ακούμε τη μία εβδομάδα το καλό δουνουτού, το κακό δουνουτού. Ο καλός Ντράγκη, ο κακός Ντράγκη. Ο κακός Σόιμπλε, ο καλός Σόιμπλε, ανάλογα βεβαίως είναι καλή η Μέρκελ, έτσι, ο Σόιμπλε είναι κακός. Αλλά εν πάση περιπτώσει όλη αυτή η ιστορία ένα πράγμα δεν κάνει. Δεν μας αφήνει να συζητήσουμε, η κυβέρνηση για να το πω έτσι δεν θέλει να συζητήσουμε για τα πραγματικά προβλήματα της χώρας. Ποια είναι τα πραγματικά προβλήματα? Ένα λοιπόν, είναι ή δεν είναι υπερφορολόγηση? Αυτή τη στιγμή υπάρχει Έλληνας ο οποίος μπορεί να αντέξει? Υπάρχει κάτι που μπορεί να κινηθεί είτε στην πραγματική οικονομία είτε στην επιχειρηματικότητα με αυτόν τον καταιγισμό των φόρων? Και ποιος αποφάσισε να γίνει έτσι? Ένα το κρατούμενο. Δύο, υπάρχει ή δεν υπάρχει πρόβλημα με το ασφαλιστικό και τις συντάξεις έτσι όπως μεθοδεύτηκε όλη αυτή η ιστορία? Ναι ή όχι? Τρία, υπάρχει ή δεν υπάρχει πρόβλημα με το κράτος, κύριε Λιάτσο? Ακούω μερικές φορές και πραγματικά με διάθεση έτσι προβοκατόρικη να το πω, θέλω να βγω και να πω καλά τα λέει ο Σόιμπλε. Με την έννοια την εξής όμως. Έχουμε εμείς το κράτος αυτό το οποίο χρειάζεται και είναι η εγγύηση, ακόμη και αν μας το χάριζαν το χρέος. Αυτά για να τα ακούει ο κόσμος. Αύριο το πρωί μας λέγανε χαρίστηκε. Πάει, τέλειωσε. Εσείς λέτε ότι αυτό το κράτος έτσι όπως είναι οργανωμένο και λειτουργεί εδώ και 40, 50, 60 χρόνια, διεφθαρμένο όπως είναι, ακατάλληλο, ανίκανο και σπάταλο, αυτό το κράτος έχει θεραπευτεί και εμείς αύριο θα είμαστε σε ένα άλλο κράτος, σε μια άλλη πραγματικότητα και δεν θα ξαναδημιουργούσαμε ελλείμματα, άρα ούτε και χρέη? Τα λύσαμε δηλαδή όλα αυτά? Είναι λυμένα? Και θέλει να μας πει ο κύριος Τσίπρας ότι τώρα είμαστε μια χαρά και το μόνο που μας έχει μείνει είναι να διαρρήσουμε και αυτή την ιστορία με το χρέος? Λοιπόν, εγώ δεν τα πιστεύω αυτά. Απ' τη μια. Και απ' την άλλη, για να κλείσω να μην φάω όλο το χρόνο, πιστεύω ότι όλο αυτό το οποίο γίνεται τώρα, που έχει καθαρά επικοινωνιακά χαρακτηριστικά, γίνεται και για μια άλλη υπόθεση. Και είναι η υπόθεση με τις άδειες αφενός. Α, το συνδέεται, όπου τα πράγματα, συνδέεται. Εγώ το συνδέω. Μάλιστα. Όπου τα πράγματα δεν πήγαν καλά, δεν είχαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Δέστε σήμερα που έχουμε φτάσει. Αλλά λέτε έτσι, ότι είναι επικοινωνιακό. Εγώ λέω για να περάσει μπροστά το χρέος και να περάσει δεύτερη μοίρα στο θέμα των αδειών. Τώρα Μάλιστα. ο κύριος Τσίπρας, ναι, ναι. έτσι, και αυτή τη στιγμή έχει διαμορφωθεί στην κυριολεξία ένα κοινωνικό μέτωπο αντίδρασης, ναι. το οποίο φεύγει έξω από τα συνηθισμένα, βεβαίως, δέστε τις παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη, δέστε τις παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη, όπου συναντήσατε την κατακραυγή του συνόλου των Ελλήνων, του συνόλου. Δεν υπήρχε άνθρωπος ο οποίος αναγκαστήκατε μέσα σε δύο μέρες να κάνετε όποια πυρουέτα μπορούσε να γίνει, τη μία λέγοντας ότι όχι, δεν ήμασταν εμείς που συκοφαντήσαμε και λιδωρήσαμε το δικαστή, όχι, ήταν κάποιος άλλος. Δεν εννοούσαμε αυτό, εννοούμε εκείνο και ούτε καθεξής. Λοιπόν, Μάλιστα. λέω ότι αυτή τη στιγμή... Να σας κάνω ένα ερώτημα. Μιλάτε για κοινωνική κατακραυγή. Εσείς ξέρετε ότι οι πολίτες, είναι ενάντια στην κυβέρνηση αυτό το θέμα? Πείτε μου. Παρακαλώ. Ένα σύντομο ερώτημα, σύντομη απάντηση. Το ποτάμι, λένε πολλοί ότι πνέει τα λίσθια. Λένε ότι... Έτσι λένε. Η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι αρχίζει και διαλύεται το ποτάμι. Ακούω διάφορα και το ρεπορτάζ το προκύπτει για πληροφορίες. Πείτε εσείς στον κόσμο που μας παρακολουθεί ναι. και συμπαθείτε ο Θοδωράκη, εσάς, το ποτάμι, ναι. το χώρο, την προσπάθεια που έγινε, γιατί τώρα και οι δημοσκοπήσεις σας έχουν κοντά στο 1%. Δηλαδή, δεν ξέρω το. Και εγώ δεν τις πολύ πιστεύω, αλλά τις μελετώ. Ωραία, κοιτάξτε. Τι μέλη γενέστε με το ποτάμι, κοιτάξτε, κύριε Καρκατσούλη? Το ποτάμι είναι ένα κίνημα. Θα πάτε στη Νέα Δημοκρατία, τι θα γίνει? Ακούγεται και αυτό το σενάριο. Δεν μπήκαμε στο ποτάμι για να πάμε ούτε στη Νέα Δημοκρατία, ούτε στο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε στο ΠΑΣΟΚ, ούτε πουθενά. Μπήκαμε επειδή Μάλιστα. πιστεύουμε ότι πέντε πράγματα πρέπει να γίνουν. Είμαστε οι περισσότεροι από εμάς άνθρωποι οι οποίοι ξέρουμε για ποιο πράγμα μιλάμε. Κάνουμε αυτή την προσπάθεια απέναντι σε έναν απίστευτο λαϊκισμό, ο οποίος στην κυριολεξία τώρα δημιουργεί ένα διπολισμό φοβερό και αντιλαμβάνεστε ότι όλες οι μεταρρυθμιστικές φωνές πιέζονται. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο κάνουμε εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτή την προσπάθεια την οποία κάναμε, να περάσει το μήνυμά μας πιο καθαρά στον κόσμο και ή δυνατόν να προσελκύσουμε όσους ανθρώπους περισσότερο γίνεται. Μάλιστα. Ούτε πνέουμε τα λίσθια, ούτε συζητάτε για άλλα,
κανένα στρατηγικό πράγμα. Συζητάμε για... με όλους για την προσπάθεια να στρατευτούμε όσο γίνεται περισσότεροι γύρω από μια μεταρρυθμιστική ατζέντα, γιατί αυτό έχει ανάγκη ο κόσμος σήμερα. Δεν έχει ανάγκη αυτές τις κουβέντες τις μεγάλες, ούτε δηλαδή τις φανφάρες τις κυβερνητικές, που ταυτόχρονα ο άλλος βλέπει, ο συνταξιούχος, ο μικροεπιτευματίας βλέπει ότι δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Σωστό. Και ακούει τις μεγάλες κουβέντες για πολιτικά θέματα. Συμφωνείτε με τη Νέα Δημοκρατία? Υπάρχουν θέματα τα οποία συμφωνούμε. Σε πολιτικά θέματα. Συμφωνούμε, υπάρχουν θέματα στα οποία διαφωνούμε. Εγώ δεν το αντιλαμβάνομαι αυτόν τον τρόπο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καρακατσούλη. Δώσατε ωραίες απαντήσεις πάντως. Δώσατε ωραίες απαντήσεις και έχει πιστικότητα ο λόγος σας. Πάμε στον κύριο Δημήτρη Κυπριώτη, ο οποίος είναι οργανωτικός γραμματέας του ΕΠΑΜ. Ενιαίο παλαϊκό μέτωπο, έχω πει ότι θα ακούγονται όλες οι φωνές. Κύριε Στράτο από Περιστέρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Τι λέτε, κύριε Κυπριώτη, εσείς? Μιλάμε για το χρέος τώρα, μιλάμε για την οικονομία κτλ. Τι λέτε? Δείτε, εγώ δεν είμαι οικονομολόγος. Εγώ είμαι ανώτατος αξιωματικός σε αποστρατεία. Γυρνάω όλη την Ελλάδα ως οργανωτικός γραμματέας, ως φρένομαι και βλέπω τον κόσμο και μιλάω με τον κόσμο. Ναι. Το βάρος λοιπόν αυτό που βρίσκεται πάνω στον κόσμο είναι ο καλύτερος εκπρόσωπος για να μιλήσει και για χρέη και το τι τραβάει. Για μας είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Χρέος, ρευστότητα, δημοκρατία. Τρία πράγματα τα οποία είναι ξεκάθαρα. Όταν λέμε χρέος, δεν μιλάμε εμείς τώρα να το ρυθμίσουμε, να το βολέψουμε, να το κάνουμε. Εμείς μιλάμε για άρνηση αποδοχής αυτού του χρέους, διότι είναι παράνομο, καταχραστικό και όλα τα άλλα τα οποία συμπαρασύρει αυτό το πράγμα. Δεύτερον, διαγραφή πλήρες. Πλήρης διαγραφή του χρέους. Πλήρης διαγραφή του χρέους. Να μην σταματήσουμε να πληρώνουμε τα πάντα, αυτό λέτε. Σαφέστατα. Διότι τώρα ακούω εδώ ανάπτυξη και ακούω κάτι που ακούγονται αστεία πράγματα. Και ακούγονται αστεία και για να μένουν αυτά στον κόσμο, 96 δισεκατομμύρια είναι το χρέος του κόσμου προς την εφορία. Αλήθεια είναι. 96 δισεκατομμύρια. 96 δις, ναι. Και 16 δισεκατομμύρια είναι το χρέος των μικροεπιχειρηματιών, των ελευθέρων επαγγελματιών, προς τα πού? Προς τα ασφαλιστικά της ταμεία. Ελάτε εσείς λοιπόν με αυτό το χρέος που έχει ο κόσμος και να μιλήσουμε. Άκουγα τώρα εδώ πλεονάσματα 4, 5, 2, 2,5, δηλαδή νέα φορολογία. Δεν υπάρχει το πλεονάσμα, μόνο από νέα φορολογία θα τη βγάλει. Ποιος θα έρθει λοιπόν σε αυτή την ασθενέστατη χώρα να κάνει επενδύσεις και ατέλειες? Πρέπει να τελειώσουμε πρώτα με αυτά. Δεύτερον, δεν περιποιεί σε κανέναν τιμή, αν θέλετε, αυτά που γράφει η Επονίδηση σε αυτή την Bild και το γεγονός ότι βρίσκεται από πίσω του ο Σόμπλε και οποιοδήποτε άλλο. Όμως, δεν περιποιεί τιμή, βέβαια, διότι είναι ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Τι φταίει όμως τώρα ο ελληνικός λαός μπρος σε αυτή την κατάσταση, όταν οι πολιτικές έχουν φέρει αυτή την κατάσταση για να έχουμε το χέρι τεταμένο, διότι μόνο τεντωμένο το έχουμε και μόνο για αυτό το λόγο βγαίνουμε, ως ύψιστο εθνικό συμφέρον έχουμε αναγάγει την επόμενη δόση, πώς λοιπόν αυτά μπορούν να συμβιβαστούν? Άρα λοιπόν εδώ πρέπει να έχουμε ριζική ανατροπή αυτού του πράγματος. Εσείς αγαπητέ κύριε Κυπριώτη, λέτε έξοδο από την Ευρωζώνη. Εννοείται. Εννοείται. Επιστροφή στο εθνικό νόμισμα κτλ. Το εθνικό νόμισμα κατευθείαν το ξέρει πλέον ο ελληνικός λαός, ξέρει τι είχε στην τσέπη του. Βεβαίως οι φόβοι του οποίου του έχουν ενσπείρει είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας, αλλά τι έχει πλέον να χάσει αυτός ο λαός? Τι έχει να χάσει όταν ακούμε ότι το 22, 23, 24 θα έχει να πληρώσει αυτά τα τεράστια ποσά? Από πού θα βγούνε? Άρα λοιπόν εδώ αρνείσαι. Γιατί έχεις γενοκτονία πλέον, πραγματική, εντός ή εκτός εισαγωγικών, να μην το επεκτείνουμε. Πρέπει να τελειώνουμε. Και να σας πω κάτι. Η κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα δεν ήταν που είπε, που έφερε το 62% και ψήφισε ο ελληνικός λαός, γιατί, για να υποστεί αυτά, και μέσα σε μια νύχτα το έκανε ναι. Άρα λοιπόν, γιατί ακούστηκε ότι περιμένουμε πολλά. Ναι, πράγματι, πολλά περιμένουμε. Όταν δεν πεις μια φορά όχι σε όλο αυτό το σύστημα, τότε πόσο άλλο θα σε πάρει στα σοβαρά? Είσαι μια αδύναμη χώρα και πρέπει λοιπόν να κόψεις τη γλώσσα ολονών με ένα όχι βροντερό. Και τότε και αυτή η κυβέρνηση, αν θέλετε, θα έχει στο πλευρό της τον ελληνικό λαό. Επειδή όμως δεν μπορεί πλέον να το κάνει, έχουν στενέψει τα περιθώρια, υπάρχει μια νέα δύναμη, αυτή που εμείς λέμε ότι είναι το ενιαίο παλαϊκό μέτωπο, που μπορεί πλέον μαζί με άλλες δυνάμεις να φέρει μια πατριωτική, δημοκρατική διακυβέρνηση στον τόπο. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κυπριώτη. Θανάση, έρχομαι σε σένα. Θα κάνουμε ένα τελευταίο γύρο, αλλά πολύ σύντομο γύρο, να τοποθετηθούμε.
διότι μετά τις διαφημίσεις που θα πάμε σε λίγα λεπτά, θα είναι εδώ στο στούντιο ζωντανά ο κύριος Φώτης Κουβέλης. Θανάση, ακούμε. Εμίλη, εγώ θα ήθελα μετά την παρέμβαση του κυρίου Κυπριώτη, έτσι επειδή με ρέθησε το θέμα. Ο λόγος του. Και ο λόγος του. Ναι. Είναι πραγματικά ένα μεγάλο θέμα αν πρέπει να πάμε στο εθνικό νόμισμα ή όχι. Βεβαίως, εθνικό νόμισμα θα μπορούσε μετά από κάποιο χρονικό διάστημα να δώσει κάποια όθηση, λένε θεωρητικά, στην ανάπτυξη. Και λέω θεωρητικά, γιατί θα πρέπει να έχεις, ας πούμε, και το αναγκαίο παραγωγικό δυναμικό που θα σε οθήσει. Όταν λέμε να κάνουμε εξαγωγές, μπορούμε να παράξουμε όλα εκείνα τα προϊόντα που θα χρειαστεί να εξάγουμε. Έχουμε τις δυνατότητες, έχουμε το δυναμικό αυτή τη στιγμή. Μετά, όταν να γυρίσουμε και λίγο πίσω, ας θυμηθούμε λίγο την ιστορία μας, όταν ήμασταν μόνοι μας τη δεκαετία του 90 με το εθνικό νόμισμα, να δούμε τι πληθωρισμό είχαμε, να δούμε τι επιθέσεις είχε δεχθεί το νόμισμα. Εγώ θυμάμαι όταν ήταν διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος ο Μακαρίτης, ο Γιάννης ο Μπούτος, είχε φτάσει να υψώσει τα επιτόκια στο 200% και στο 250% για να προστατεύσει το νόμισμα. Λοιπόν, εγώ θυμάμαι ότι αρχίσαμε να έχουμε χαμηλό πληθωρισμό όταν θέσαμε ως στόχο να μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν το τυράκι στη φάκα. Συγγνώμη. Νομίζετε. Εγώ θα σας πω το εξής. Το πρόβλημα δεν είναι το νόμισμα. Το πρόβλημα είναι η ίδια η οικονομία. Όταν εμείς μπήκαμε στο νόμισμα, οι κυβερνήσεις επαναπαύτηκαν. Δεν προχώρησαν σε μεταρρυθμίσεις, δεν προχώρησαν στη δημιουργία ενός κράτους που θα ευνοεί τις επενδύσεις, δεν προχώρησαν στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος τέτοιου που θα ευνοεί τον εξυγχρονισμό, την ανάπτυξη της χώρας, δεν προχώρησαν στην προώθηση καινοτομίας, δεν προχώρησαν στη σύνδεση της παιδείας με την παραγωγή, δεν προχώρησαν στην ανάπτυξη της έρευνας και της τεχνολογίας. Αυτά πρέπει να κάνουμε. Μάλιστα. Και όχι να κοιτάζουμε να βγούμε από το νόμισμα, να αποκτήσουμε μία ανταγωνιστική οικονομία. Πώς μπορεί, συγγνώμη, μισό λεπτάκι, η Φιλανδία, να θυμηθούμε, το 1990 ήταν στα πρόθυρα της καταστροφής. Οι άνθρωποι πήραν κάποια μέτρα, επένδυσαν στην έρευνα, επένδυσαν στην τεχνολογία, επένδυσαν στην παιδεία και σήμερα είναι στους τομείς της τεχνολογίας και της καινοτομίας στις πρώτες θέσεις παγκοσμίως. Εγώ θα συμφωνήσω ότι σε αυτά τα πράγματα που λέει ότι μπορεί να γίνει μια επιχειρηματολογία. Να συμφωνήσω για να ακουστεί και η άλλη άποψη. Θα σας φέρω όμως το παράδειγμα της Ισλανδίας, η οποία είναι 300.000 κόσμος, τι θαύμα έχει πετύχει αυτή τη στιγμή. Παράδειγμα της Βολιβίας, η οποία έχει και πετρέλαια και τρέχουν να αγοράσουν από την Κολομβία τρόφιμα. Δεν θα ξαναπάρω το λόγο. Να υπενθυμίσω μόνο, να τονίσω ότι αύριο στις 8 η ώρα το βράδυ στη Γλυφάδα, στο θέατρο Μελίνα Μερκούρη, ο Δημήτρης ο Καζάκης θα απευθυνθεί εκεί στον πληθυσμό. Θα τον φέρω τον κύριο Καζάκη ένα βράδυ. Πολύ. Εδώ θα ανοίξουμε και τα τηλέφωνα, γιατί έτσι κάνουμε. Ο κύριος Φίλης έχει ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ, κύριε Μπιάλα. Το tvxs.gr έχει ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ. Ο Φίλης, ο Νίκος, ο Υπουργός Παιδείας, φίλες και φίλοι, είπε όχι για τη θέση του γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ. Αρνητικά απάντησε ο Νίκος Φίλης, σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες του tvxs.gr, είναι του Στέλιου Κούλογλου, του Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, στην πρόταση του Αλέξη Τσίπρα να αναλάβει τη θέση του γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ. Η συνεδρία της Νέας Κεντρικής Επιτροπής για την Εκλογή Γραμματέα και Πολιτικής ορίστηκε για την Κυριακή, είναι 23 Οκτωβρίου. Ο Πρωθυπουργός, πριν αναχωρήσει για τη Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελών, είχε επικοινωνία με τον Υπουργό Παιδείας, τον φίλο μας τον Νίκο τον Φίλη, και του πρότεινε να αναλάβει γραμματέας του κόμματος, μία πρόταση όμως που ο Νίκος ο Φίλης δεν αποδέχτηκε. Πρόκειται, φίλες και φίλοι, για τη δεύτερη άρνηση από κορυφαίο υπουργό να αναλάβει τα ενία του κόμματος, καθώς την ίδια πρόταση δεν είχε αποδεχθεί ούτε ο έτερος υπουργός Πάνος Σκουρλέτης. Ο Αλέξης Τσίπρας, όπως είχε καταστήσει σαφές και στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, επιθυμεί να μετάσχουν στην ηγεσία του κόμματος και στην πολιτική γραμματεία κορυφαία στελέχη του κόμματος. Από την πλευρά του, ο Νίκος Φίλης έχει επανειλημμένα πει ότι. Γιατί τον βγάλατε από τη φωτογραφία, δεν σας άρεσε? Ότι θα επιθυμούσε να παραμείνει στο Υπουργείο Παιδείας παρά τις εντάσεις με την ηγεσία της Εκκλησίας που έχουν δημιουργηθεί εντάσεις.
Και να προσθέσουμε είδηση, ότι Γέννη, μετά από αυτές τις εξελίξεις ο Παναγιώτης ο Ρήγας θα είναι ο γραμματέας. Ο Παναγιώτης Ρήγας. Ακριβώς. Λοιπόν, ο απερχόμενος. Θα παρακαλέσω, θα παρακαλέσω το εξής. Επειδή είναι μία παρά ένα λεπτό και θέλω να είμαι συνεπής και με τον επόμενο καλεσμένο, μία κουβέντα ο καθένας ό,τι θέλει να πει. Νομίζω ότι είπαμε αρκετά ουσιαστικά πράγματα. Κύριε Πιάλα, απλά πάνω σε αυτά που ακούστηκαν, σαφώς και δεν κατέστρεψε ο ΣΥΡΙΖΑ τη χώρα. Παραλάβαμε μία κατεστραμμένη χώρα με όλα τα αρνητικά. Και εν πάση περιπτώσει, αυτό που λέγεται και να μας χάριζαν το χρέος σήμερα, διαφεύγει σε αυτό το άκουσμα. Και οι συνάδελφοι εδώ και οι συνομιλητές που το ανέφεραν, ότι έχουμε στον νέο προϋπολογισμό που τώρα σήμερα πέρασε από τις επιτροπές της Βουλής, από την Επιτροπή της Βουλής για το 17, είναι ο τρίτος, τέταρτος συνεχόμενος, αν δεν κάνω λάθος, ας πούμε, διορθώσει ο αγαπητός Θανάσης εκεί, προϋπολογισμός που δεν είναι ελληματικός. Εντάξει, ο δεύτερος κατά σειρά που η εφαρμογή του από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ελληματικός, άρα δηλαδή δεν δημιουργούνται νέα χρέη. Και δύο κουβέντες ακόμα, η ανάπτυξη είχε χαθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεν χάθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ. Και ούτε είχαμε ανάπτυξη το 2014 με το περίφημο success story. Οι επιχειρήσεις κλείσαν 300.000 από το 2010 μέχρι το 2014, 300.000 λουκέτα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και όσο για τις αποκρατικοποιήσεις, η ουσιώδης αποκρατικοποίηση τελικά και η μόνη που πήρε σάρκα και ωστά είναι το ελληνικό που ψηφίσαμε τις προάλλες, μία από τις μεγαλύτερες, με διορθωμένη όλη τη σύμβαση με πάρα πολλά θετικά. Με πάρα πολλά θετικά στοιχεία. Να μην πουληθεί. Με πάρα πολλά θετικά στοιχεία η διόρθωση της σύμβασης. Άρα δηλαδή το να λέγονται και να ακούγονται φωνές οι οποίες δεν έχουν καμία βάση. Ευχαριστώ πολύ. Δεν νομίζω κύριε ότι Καλιάνε, παίζει κανένα ρόλο. Παρακαλώ. Λοιπόν, κύριε Λιάτσο, επειδή μας ακούνε και άνθρωποι τώρα αυτή τη στιγμή, οι οποίοι δεν μπορεί να είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν απίστευτες γνώσεις στα οικονομικά. Θα πρέπει να πούμε κάτι πολύ βασικό για να καταλάβουν όλοι οι Έλληνες πολίτες. Ναι, ναι. Όταν λέει η Νέα Δημοκρατία, και νομίζω και όλοι οι Έλληνες πολίτες, πρέπει να συγχρονιστούμε σε μια σκέψη και να ευθυγραμμιστούμε ότι χρειάζεται η χώρα αυτή για να ανακάμψει η οικονομία, πρέπει να έρθουν νέοι επενδυτές στην πατρίδα μας. Τι σημαίνει να έρθουν νέοι επενδυτές, όταν στις τριγύρω χώρες από την Ιταλία, την Αλβανία, τα Σκόπια, τη Βουλγαρία, την Τουρκία μέχρι και την Κύπρο, έχουμε χαμηλότερες φορολογίες από 10 μέχρι 12-13%, το πολύ 15%, και εμείς εδώ έχουμε 25%, 28%, 29%. Θα πρέπει να καταλάβουν οι Έλληνες πολίτες ότι με αυτές τις αυξημένες τιμές στη φορολογία, σε αυτό το μη δίκαιο φορολογικό σύστημα, δεν πρόκειται να πατήσει κανένας επενδυτής σε αυτή τη χώρα. Τι σημαίνει αν πατούσε επενδυτής σε αυτή τη χώρα? Σημαίνει ότι θα είχαμε νέες επιχειρήσεις, σημαίνει ότι θα ήταν κάποιος που θα είχε, ας πούμε, 50 εκατομμύρια ευρώ στο Λουξεμβούργο, θα ερχόταν να τα ρίξει στην Ελλάδα, θα τα έργα στην Ελλάδα, θα φτιάχνα μια μεγάλη επιχείρηση, θα βρίσκανε δουλειά νέοι εργαζόμενοι, άνεργοι άνθρωποι που είναι τώρα και νέοι επιστήμονες που φεύγουν προς το εξωτερικό, θα έβρισκαν δουλειά. Τι σημαίνει θα έβρισκαν δουλειά? Μέσω της φορολογίας θα πλήρωνε το κράτος, θα πλήρωνε και τις ασφαλιστικές τους εισφορές, ούτως ώστε να καταστεί σταδιακά υγιές το ασφαλιστικό σύστημα. Άρα λοιπόν, πρέπει να καταλάβουμε. Δεν σας διακόψα. Μείωση φορολογίας, κύριε Καλιάνε. Πρέπει λοιπόν, μείωση φορολογίας με συντελεστές, ούτως ώστε να είναι ικανοί για να έρθουν νέοι επενδυτές. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, δεν υπάρχει άλλος κανόνας, δεν υπάρχει άλλη πρόταση ουσιαστική. Κύριε Σαρίδη. Το χρέος δεν είναι βιώσιμο. Πρέπει να γίνει ρύθμιση. Δεν φταίει το νόμισμα για το χρέος αυτή τη στιγμή. Και όταν είχαμε δραχμές, είχαμε πάλι χρέος. Όταν αλλάξαμε νόμισμα, συνεχίστηκε το χρέος. Άρα λοιπόν φταίνε οι πολιτικές οι οποίες είχαν ακολουθηθεί. Δεν έφταιγε αυτό καθ' αυτό το νόμισμα. Οι πολίτες δεν μάθανε να λειτουργούν με το ευρώ. Σε αυτό φταίνε οι κυβερνήσεις οι οποίες κυβέρνησαν. Τώρα, αυτή τη στιγμή για την οποία μιλάμε, θα συμφωνήσω με τον κύριο Καλιάνο. Ήταν και πάγια θέση της Ένωσης Κεντρώων αυτή. Πρέπει να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα για να έρθει η ανάπτυξη στη χώρα, να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε την ανεργία, να βρεθούν δουλειές, να αλλάξει όλο το πολιτικό τοπίο, να αποκτήσουν, να μας εμπιστευτούν οι ξένοι και να βοηθήσουν και εκείνοι από τη δικιά τους την πλευρά, μάλιστα, ώστε να έρθουν επενδύσεις στην Ελλάδα. Κύριε Καρακατσούλη, κλείνω με εσάς. Διότι σοβαρή συζήτηση για το χρέος, κύριε Λιάτσο, θα μπορέσει να γίνει όταν καταφέρει η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει 4 μεγάλα πράγματα. Στη σταθερότητα του φορολογικού συστήματος, όταν καταφέρει και αντιμετωπίσει θέματα όπως η χρήση γης, σήμερα ποιος επενδυτής να πάει πού, που δεν ξέρει καν, δεν έχει τελειώσει το κτηματολόγιο μετά από 25 χρόνια, όταν απέναντι στις ιδιωτικοποιήσεις έχουμε μια σταθερή θέση και όχι απλώς περάσαμε τη ρύθμιση στο ελληνικό, αλλά για να βγει μια πολεοδομική άδεια, πηγαίνετε, ρωτήστε τη Lambda Development να σας πει τώρα τι τραβάει, τώρα μετά την ψήφιση του νόμου, και όταν πια παταχθεί η διαφθορά, υπάρχει διαφάνεια και υπάρχει ένα δημόσιο το οποίο σήμερα δεν ξέρει η κυβέρνηση
ξέρει καν ποιους φορείς πληρώνει, κάνει δεκάδες χιλιάδες προσλήψεις τώρα, διαχειριζόμενοι τη φτώχεια και τη μιζέρια, δίνοντας τρακοσάρια σε ανθρώπους οι οποίοι κάθονται σε οριδών και περιμένουν από ένα κοινοτικό πρόγραμμα να πάρουν κάτι τις για να βγάλουν το μήνα. Αυτότε θα μπορούμε να συζητήσουμε σοβαρά για τα ευχαριστώ πράγματα. Πολύ. Θέλετε, κύριε Κυπριώτη, να πείτε μία φράση? Η μία φράση είναι ο κόσμος. Γιατί μιλήσατε πριν γι' αυτό. Ναι, ο κόσμος πρέπει πλέον να δει το ΕΠΑΜ ως την νέα ανερχόμενη δύναμη, να το εμπιστευτεί και μαζί να πάμε για την ανατροπή όλου αυτού του σάπιου συστήματος. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ τον κύριο Πιάλα, τον κύριο Καλιάνο, τον κύριο Σαρίδη, τον κύριο Καρκατσούλη, τον κύριο Κυπριώτη και τον Θανάση τον Λιτσογιάννη. Να είστε καλά όλοι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πάμε σε διαφημίσεις και σε 3 λεπτά από τώρα θα είναι απέναντί μου, απέναντί σας, ο κύριος Φώτης Κουβέλης για μια νομίζω αρκετά ενδιαφέρουσα συζήτηση μαζί του.